Μία ανάσα πριν να δώσουν χέρια βρίσκονται σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές, Δημοκρατικό Κόμμα και Νίκος Χριστοδουλίδης. Άκρως αποκαλυπτική και η θέση που διατύπωσε το πρωί από το κρατικό ραδιόφωνο ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παδόπουλος, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως συμφωνήθηκε, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου, πιθανότατα την μεθεπόμενη εβδομάδα, πριν από την καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΥΚΟ, η οποία μεταφέρθηκε για την Κυριακή 26 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τον στηρίξουμε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε την υπέρβαση, να αποφασίσουμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τις διαφωνίες που είχαμε στο παρελθόν να μας εμποδίσουν να τον στηρίξουμε και να επικεντρωθούμε στο μέλλον. Στο μεσοδιάστημα, ο κ. Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με την ηγεσία της Δημοκρατικής Παράταξης την προσεχή 3η 14 Ιουνίου, ενώ για την 5η 16 του μηνός έχει επαναπρογραμματιστεί η συνάντηση με την ΕΔΕΚ, η οποία αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Εμιλιανίδου. Από εβδομάδα αναμένονται και οι πρώτες εμφανίσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε κομματικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις του ΑΚΕΛ, αμέσως μετά την επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, η οποία μεταφέρθηκε για την προσεχή Τρίτη. Όπως πληροφορούμαστε, ο πρώην διαπραγματευτής θα συμμετάσχει σε δύο πολιτικές εκδηλώσεις σε αμόχωστο στο ΚΕΛ ΕΜΕΣΟ την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα. Τις επαφές του συνέχισε σήμερα και ο Αχιλλέας Δημητριάδης. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας συναντήθηκε το απόγευμα με την ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Ακόμη και στο Κυπριακό, όπου συζητήσαμε, βρήκαμε κοινά σημεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτήν τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να δώσουμε τις γραπτές μας απόψεις σε λίγες μέρες, ούτως ώστε να κλείσει ο κύκλος αυτής της διεργασίας. Με χαρά είδαμε ότι τα θέματα της διαφθοράς και του περιβάλλοντος φαίνεται να έχουν μια καλή θέση στο πρόγραμμα και για τούτο τον ευχαριστούμε. Πρόκειται, συμπλήρωσε, για τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία.